κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λεκαντοσκετάκη, σας καλωσορίζουμε από το κλειστό γυμναστήριο του ΠΑΟΚ. Σε μία ακόμα αναμέτρηση έχουμε μπει για τα καλά πλέον στα playoffs. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε αυτή μεταξύ Phoenix BC και SKG Bucks. Είναι το δεύτερο παιχνίδι για τη σειρά μεταξύ τους. Έχουν κερδίσει, έχουν επικρατήσει μάλλον πιο ορθά με 13 πόντους στο πρώτο παιχνίδι της σειράς. Yes, και οι Bucks είχαν κάνει πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο και ένα πολύ καλό τέταρτο δεκάλεπτο. Έκαναν οι Bucks και πήρανε την νίκη 59-72. Στον διατρίχο ο Βασιλείου είναι άστοχος. Για τρεις επίσης άστοχος ο Παπαδόπουλος. 0-0 παραμένει. Βάζουμε 6 και 8 παίκτες αντίστοιχα. Είστε οι Bucks. Είστε σε μια από τις πρώτες επιθέσεις. Σαν τους επιθέσεις από τον Δημήτρη Παπαδοπουλίου. Σκοτώνα. Δημήτρη Παπαδοπουλίου. Μασαχύρος. Ηρακλής Κλέφος. Και Πολυνόπουλος, πεντάδα των Δημήτρη BC. Βέβαια έχουν πάλι την κατοχή. 0-2 το σκορ λοιπόν. Είστε οι Bucks με τον Γιώργο Χρήστοβλου. Πάσω και τα στήλα για τρεις άσοπα από τον κύριο Μιγάνες Βρίκουτο και οι δύο ομάδες αρκετά. Για να δούμε τι μπορούν να βρούνε κατά την έναρξη Phoenix BC. Δεν δύο παραμένει, δεν θα επιμείνει από την γωνία των Garden Bugs του τρίου. Δεν τα στήλα απέναντί του, ενδιαφέρον match-up, η μπάλα θα περάσει εκτός. Δεν κατάφερε να σκοτήσει ο Πολυνόπουλος. Παραμένει για το Φίνικα, 13 δευτερόλεπτα πλέον. Ο κύριος επαναφορά. Ο Βασιλείου. Ο Βασιλείου ένα δεξί χούκ απέναντι στον αρχιπικό του δίπολο, είναι άστοχος. Προς το rebound του Πίθολου, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός. Αλλά δεν το κάνει, δεν το κάνει υπέροχη συνεργασία. Ανάποδο λέει, απάστοχος όμως ο Λέφας. Λαμβάνεται στον κύριο Ζάσο Παπαδόπουλο, μια μακρινή πάσα, δεν θα φτάσει στο Δημητρίου. Ήταν πιο μπροστά και έκλειψε ο Μπούφος, κάνει και την οικονομία για αυτό το παιχνίδι. Ανεβαίνουν τα αίματα σιγά σιγά. Ανάβουν μάλλον, όχι αν ανεβαίνουν τα αίματα, οκ. Δίστολου. Βάζει τις επιλογές του, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες, θα βγάλει τελικά τον Τασιούλα. Ο Παπαδόπουλος θα τον μπουμπουνίσει με Τασιούλα, είναι άστοχος όμως του τρίου rebound. Τρίου. Βάζει το coast to coast, τελικά πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. Παίρνει και σε ψηλότερο αντίπαλο, θετικό rebound. Εδώ σπίγε έτσι μπάλα, οκ. Μεσακύρος, δεν το βάζω, σημείο σου για τρεις, έχω πάρει ένα άσογο στα Σιούλας. Ένα ακόμα άσογο τρίπο, ο Σιούλας δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει, πάρει υπήρχε deflection από τον Πολυνόπουλο, ο οποίος θα πάρει τώρα τον Μεσακύρο, ο οποίος συγκράτησε Δημητρίου, πήγε να βγάλει μια πάσα, δεν τα κατάφερε. Στη γωνία. Ένα ακόμα κλέκιμο για τους Bucks, 0-2. Ούφος πάει μέσα, μέσα ταχύτατα θα κερδίσει το φάουλ από τον Βασιλείου. Στο οποίο είναι για δύο βολές, το πρώτο φάουλ του πρώτου παιχνιδιού. Όλα τα σούτ είναι καλά, πάμε λέει ο... Είναι στο γλου. Μήπως είναι άνθρωπος στην πρώτη βολή. Δικαίωμα για μία ακόμα. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης του να διεκδικεί το επιθετικό rebound. Και οι τέσσερις συμπαίκτες του έχουν πάει πίσω. Μια εύκολη στη δεύτερη, μία στις δύο. Πρώτος πόντος λοιπόν για τους Bucks. Ήταν από 2 και 48. Πήρε λίγο να το σκεφτώ, δεν μου καλά στα μαθηματικά. Anyway, ούτε ακόμα, ούτε τώρα είμαι. Ο κύριος Δημητρίου στη γωνιά, ο Βασιλείου, ο οποίος είναι εκτός ρακέτας, καθώς παίζει με Πολυνόπουλο και Σκλέπο, θα γυρίσει ο τελευταίος προαναφερθέντας να κερδίσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Ρακλής Σκλέπος, μια laser πάσα στον Μπούφο, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Γυρίζει ένα ακόμα φαουλ, λαμβάνοντας από το Λέφα. Μπούφος στη γραμμή των βολών, μέρος δεύτερο λοιπόν. Και ένα μυρμήγκι προηγουμένως εδώ πέρα. Στο στάντ έχουμε και φίλους. Το λέτε στην ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας. Έχουν εντύπωση, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Από την πρώτη βολή του Μπούφου. Ο
4-2 τώρα, μία στις 4 συνολικά. Ο Μπούβος έχει το μοναδικό πόντο των Bucks μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. 0-2 το φάουλ, μας ακύρωσε. Κύρος, σκλέπος. Μενόφυλος στην γωνία τώρα Δημητρίου παίρνει, πάει την baseline, θα βγάλει στον Ηρακλής κάπου. Σκλέπω ποιος ήταν ο ένας από δύο, την πάρα στο πάρει με κάποιο τρόπο το επιθετικό rebound και όχι μόνο το πάρει, θα αφήσει και την πάρα στο καλάθι. Όπως ο κύριος στο Χρήστοβλου τώρα γυρίζει μαζί με τους πόλους. Μέχρι του 1-6 λοιπόν, 5 πόντους σε διαφορά υπέρ τον Phoenix. Μέχρι μέσα χορευτικό ένα αέρα, περνώντας ανάμεσα από δύο ψηλότερους αντιπάλους. Είναι άσχος ο δάσος. Μικρόπουλος. Ασακύρος. Έχουν ξεκινήσει καλά οι Phoenix BC. Έχουν φέρει το παιχνίδι στο δικό τους τέμπο, έχουν εντύπωση. Πολυόπουλος θα πάρει ένα jump shoot, την μπάλα θα μπει τελικά μέσα. Είναι 8. Αριστερά είναι φανάτι από τον Βασιλείου, το Σούλας παίρνει την μπάλα, πάει για τον ανάποδο, λέει άπ, επιτέλους θα έρθει το πρώτο καλάθι. Και ξέρεις και την μπάξη το πρώτο εντός παιδιάς, 3-8. Το handicap εντός εισαγωγικών που έχει καλύψει η ομάδα του Φίνικα είναι στους 13 πόντους. Δημητρίου. Σωτήρος. Πάλι Δημητρίου. Δεν βγαίνει να δώσει την επιλογή ο Πολυνόπουλος. Υπάρχει πρόξιμο από τον Παπαδόπουλο. Θα συγκρατήσει ο Δασκύλος. Βγάζει προωθημένη πάσα. 2-1. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει τον Παπαδόπουλος. Μπάλα έφυγε. Από το δικό του σώμα. Χτύπησε στο πόδι του. Να έχουν μπει αρκετά μουδιασμένοι έστω οι G-Bugs στην αρχή. Δύο πάνω λέει ο Πασακύρος, ο οποίος κατεβάζει τώρα ο Γρανάν την επίθεση για τον Φίνικα. Θα φέρουμε στους δύο ψηλούς, πράγματι Παπαβασιλείου και Ασκλέπος δίνουν την επιλογή. Μένει με τον Τάσο. Δημητρίου δεν θα καταφέρει να κρατήσει, μπάλα θα περάσει εκτός. Ο χειρός αυτού περνάει εκτός, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Είναι έτοιμος για την επαναφορά. Τάσος, Πασακύρος. Είναι κοντά στον εκάστοτε χειριστή, είτε πιο κοντά είτε λιγότερο. Άλλαξε με τον Χρήστο Γλωτάσος. Και ο νέος Λέφας τώρα για 3 σεκόντες απέναντι του Δημητρίου. Είναι άστοχος, αμυντικό rebound. Άντρο από Βασιλείου. Έχουμε περάσει το δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Ο κύριος παίρνει ένα σκρίνο από τον Μινακλή. Δημητρίου ένα jump shot, είναι άστοχος. Χρήστο Γλου το rebound. Ξετάζει τις επιλογές του, τα σκύρα στην κίνηση. Έχει κάνει βήματα κατά την κίνηση της προσπάθειάς του. Υπάρχει το πρώτο time out στην βραδιά, το πρώτο time out που έχουν καλέσει οι SKG Bugs, βλέποντας τη διαφορά να είναι στους 5 πόντους και να μην έχουν βρει ρυθμό κυρίως επιθετικά. Έχουν κρατήσει μια αρκετά επιθετικογενή ομάδα όπως αυτή του Φίνικα στους 8 πόντους μόλις στο πρώτο πεντάλεπτο και κάτι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο του Βάου, 3-8 το σκορ, έχουν κρατήσει στους 8 πόντους μόλις οι SKG Bugs τους αντιπάλους τους, μάλιστα χωρίς να έχουν κάνει ούτε ένα φάουλ. 0-2 είναι τα ομαδικά, έχουν μεγάλο πρόβλημα στο επιθετικό κομμάτι, μόλις ένα καλάθι εντός παιδιάς και μία στις 4 βολές του Μπούχου. Παρτίζουμε το 3 στο ενεργητικό των τεχνικά παιδούχων. Πήρε χαμηλά, έβαλε πλάτη στον Μπούχου, αλλά στόχισε ο Ηρακλής. Τάσος Κλέβος, διορθώνω. Ηρακλής ο αδερφός έχει περάσει στον πάγκο. Τάσος για 3 έστωμα από τη γωνία. Πρώτο τρίποντο για τους Bugs. Ο κύριος. Μοναδική αλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί είναι και ο ένας Κλέβος και ο άλλος. Ο κύριος. Ο Βασιλείου έχει συμπερθεί ελεύθερος, υπερβολικά ελεύθερος για να μην το πάρει. Σου για 3 είναι άστοχος. Πασούρας είχε ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά δεν πήρε το αμυντικό rebound η ομάδα του και το Πολυνόπουλο θα γυρίσει και θα εκτοχίσει σε ένα δύσκολο καλάθι. Θα φέρει τα away 6-10. Χρήστοβλου. Έχει συμπληρωθεί στο διάδρομο, δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Στο κέντρο, σου για 3 από την άλλη, είναι άστοχος όμως. Τώρα ο Παπαδόπουλος, γλυκάθηκε από το προηγούμενο φαίνεται. Δημητρίου. Στάκι του δευτερόλεπτα, ένα jump shoot χωρίς να πασάρει, είναι άστοχος απέναντι του Δασούλα. Δασούλας ο οποίος είναι ένας... Ένα δεξιόχειρ μπόμπερ, δεν έχει πάρει προσπάθειες. Μέχρι στιγμής απόψε. Τάσος, ξεκινάει στις επιλογές του Χρήστοβλου στη γωνία τώρα Δασούλας. Ενδεχομένως να με άκουσε, δεν ξέρω τι σημαίνει, σου για 3 παρόλα αυτά, εγώ δεν ξέρω τι είναι άστοχος, ο Σακύρος. Ο κύριος ζήτησε, ο Πολυνόπουλος δεν θα πάρει την κίνηση.
Πάρει ένα screen. Το κυρίω ότι θα σου βλέπω θα του δώσει τώρα την μπάλα μας ο κύριος. Ζήκε το pick and roll, κόπηκε αλλά με φάουλ από τον Μπούφο. Τους βλέπω. Εκτελέσει δύο βολές. Μάλιστα το πρώτο φάουλ. Πάτσε απόψε. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Σκλέπος. Θα στους Σκλέπος με το νούμερο 27. Άστοχος στη δεύτερη που είχα στο rebound. Πίσω που ζήτησε και πήρε και θα κατεβάσει και την δείξη. Πίσω που αναλαμβάνει και Ray Coach. Μεταξύ άλλων, την ομάδα. Καθώς. Σούλας έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν θα πάρει την τρίποντο, ζήτησε και πήρε ο Μπούφος. Στη γωνία ο Λέμπας έχει βρεθεί ελεύθερος, θα πάρει αυτός ο τρίποντο, όμως είναι άστοχος. Ο Σακύρος στο rebound, βγήκε μπροστά από τον Μπούφο. Σακύρος θα τρέξει, πέρασε από δύο, θα συγκρατήσει και θα βγάλει την πάσα του Δημητρίου. Ο Βασιλείου. Είναι η παρέμβαση του Χρήστο για να μην πάρει να περάσει εκτός. Παραμένει για το Φοινικά. Την μπάλα φανάζει κάποιος. Ο Σακύρος, 14 δευτερόλεπτα, Δημητρίου. Δημητρίου πέρασε ένα από δύο, κόπηκε αλλά με φάουλ για δύο βολές που το λέπα. Τι σηκώνει και τα χέρια του. Άστοχος στην πρώτη, αργά και φασιστικά βγήκε εκτός. Συμβολή του Δημητρίου. Νάσου στη δεύτερη μπάλα μπήκε και βγήκε Χρήστογλου. Μπήκε και πήρε το rebound. Κάτος τρέχει σκαστή πάσα, βρήκε το Λέπα ο οποίος θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. Όχι όχι διορθώνω, διορθώνω δικό μου λάθος, βήματα. Συμπηδείξε πολύ αποφασιστικά που συμβουλός αντίπαλος. Και ζήτησε βήματα. Πριν δω τι είχε δώσει ο ρεφ. Που είχε δώσει βήματα, γι' αυτό από την αντίδραση έκανε να πήγε και ο φάουλ. Διορθώνω βήματα λοιπόν, αλλά γίνεται και η σημασία κύριο. Ένα jump shoot έχοντας βρεθεί ελεύθερος, υπάρχουν πολύ μεγάλες μάχες μέσα στη ρακέτα ανάμεσα στους παίκτες. Είναι εύστοχος όμως. 6-12, double score στο Χριστό του Βάο, 2 λεπτά πριν τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, τάσος. Δεν θα πάρει το τρίποντο, θα έδωσε τον πλήγιο Χριστογλου. Λέβα σουτ για 3, είναι άστοχος. Λίγος τώρα την μπάλα και ήταν έτοιμος να πάρει το θετικό rebound. Μητρίου δεν θα πάρει την μπάλα. Από μια μεγάλη πάσα, τα σκύλωσε από το χέρι του. Σωματοποιείται η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για τους Bugs τώρα. Λέφας περνάει εκτός. Συνάρτης Παπαδόπουλος εντός θέση του. Παίκτες θα κληθούν να παίξουν 40 λεπτά. Δημητρίου έδωσε στον Πολυνόπουλο, ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος. Θα πρέπει την επανέναρξη του παιχνιδιού. Ήταν την επαναφορά, είναι αυτός όμως. Είναι άστοχος όμως. Είναι αστόχος. Σπίκερ να σου πετύχει. Τέλος πάντων, θα σκύλα στη γωνιά. Πήγε μέχρι μέσα, πήγε να βγάλει μια πάσα στο φιλάρι του Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν κατάλαβε ότι πάσα. Ότι υπήρχε πάσα και μάλιστα πόσο μάλλον προοριζόταν για αυτόν Δημητρίου, μια πάσα του Δημητρίου. Δεν σου βλέπω το χέρι του. Λάθος το λάθος, αλληλό εξοδετερώνεται. Κούπος. Τόσος. Ένα jump shoot απέναντι στο Πολυνόπουλο, είναι άσχημος, παγίδι, είναι το πληθυντικό rebound, Πολυνόπουλος θα πάρει. Ο Βασιλείου δεν κατάφερε να κυβερνήσει, παρόλο που ήταν σε πιο πλεονεκτική θέση από τον παίκτη του. Βασιλείου μέχρι μέσα είναι άστοχος όμως. Απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο. Και στο βλου. Μακάρι ο Βασιλείου διεξοδικά θα έλεγα, φιλάρετε θέλετε ένα screen. Δεν το άλλαξε με τον Μπούφο σουτ για 3 στάθος θα το πάρει, είναι άστοχος Μπούφο στο rebound. Εξαιρετικό. Και στο βλου. Γεμίστη γωνία ο Άστος Στασιούλας, μόνος του μέχρι μέσα, ένα running floater πήγε να το κάνει, πήγε να κερδίσει το φάουλ, έχω την εντύπωση από τον Σκλέπο, ο οποίος το σκέπασε και έβγαλε την καθαρή άμυνα τελικά Δημητρίου, μια μακρινή πάσα, τώρα θα βγει τρίτη φορά που το επιχειρούν στις τελευταίες φάσεις του Phoenix BC, τώρα το βρήκανε, με τελικό αποδέχεται τον Δημητρίου αυτή τη φορά, ολόκληρη φωνάζει κάποιος αναφερόμενος στην επίθεση, 2-3 τώρα η άμυνα ζώνης, Φίνικα. Τάσος δεν πήρε το φάουλ από τον Δημητρίου, γύρισε. Δίτσο Χρήστογλου έχει βρεθεί ελεύθερος για 3. Είναι εύστοχος! 9-14, 5 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα για να δούμε. Ο Σακύρος πήρε το Σκλέπο, το πετάνει την πάρα με 3-3. Τώρα το ταμπλό, 9-14 λοιπόν. Τι.
Παιχνίδι, ξανάβει και μας δίνει σαν το τσιγάρο. Τι έπρεπε να γίνω. Anyways, υπάρχουν πολλά και πανεβάσματα όσον αφορά το tempo. Το σκορ παραμένει χαμηλό παρόλα αυτά. 9-14 στους 5 πόντους. Μια φορά υπέρ. Το παιχνίδι πάει καλά. Και το μάτος Φίνικα θα έλεγε κανείς. Έχουν φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλουν. Σε χαμηλό tempo. Είναι μπροστά με 5. Έχουν καλύψει τους 5 από τους 13 πόντους. Που καλούνται να καλύψουν εάν θέλουν να περάσουν στην επόμενη φάση, στους 8 δηλαδή. Και πώς θα πάρουν και την άνοδο στη Master League του χρόνου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο γυμναστήριο του ΒΑΟ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση που θα ακολουθούμε. 9-14 το σκορ, πρώτη κατοχή είναι για το Φίνικα Δημητρίου. Έναρξη στις 4 δεκαλέπτες και επισήμως ο Σακύρος. Θα γυρίσει ο Σκλέπος καθαρά, φώναξε κάποιος, πάρει το εξαιρετικό rebound, όχι τελικά ο Σκλέπος δεν κατάφερε. Έχει πολύ μάτς, είναι μάχη πολύ μάτς, ακούστηκε να λέει ρεπιστικά ο Παπαπατρίου. Λίγο πριν ξεκινήσουμε την μετάδοση εκ νέου για το δεύτερο δεκάλεπτο. Στουφός, δείτε ο Λούς, για να κλέπει ο Παπαπατρίος, ακόμα και εκεί τάσος. Τα χέρια τώρα από παίκτες του Φίνικα, γυρίζει μπάλα χωρίς καμία τρίπλα. Τώρα πάει μόνος μέχρι μέσα, έχει κλειστεί από δύο και θα κάνει βήμα το Πούφος. Πήγε στις συμπληγάδες που είχαν στήσει δύο αντίπαλοι μέσα στη ρακέτα. Σακύρος. Θα πέσει αδειά τώρα και από τον Λάρτο, πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι Δημητρίου. Αφήνει και το motivation στους παίκτες του. Πρώτος που κάνει στην χειρονομία. 9-16 λοιπόν. Διαφορά στους 7 πόντους. Πούφος τους έχει το 27, αναφερόμενος στο Σκλέπο κάποιος από τους μπάγκες φώναξε. Λέφας σε ένα jump shot, είναι άστοχος, έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Βασούλας είναι εκτός τώρα για τους μπάγκες Δημητρίου. Ο Σωσίρος, τρίπλες στον προσωπικό του τύπολο του Βράσο. Ζήτησε, έκανε μια χειρονομία. Ο Βασιλείου δεν θα πάρει, τώρα θα πάρει, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει στην πρώτη φάση. Σε δεύτερη, Μπασακύρος και πάλι. 5 δευτερόλεπτα, πριν να ζητήσει να πάρει τα σκέφη του Βασιλείου. Έτσι έπαιρνε στο Λέφα, πέταξε την μπάλα, ενδεχομένως ήθελε να πάρει τα φάουλ. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη, τέλειωσε ο χρόνος της επίθεσης. Το στήριγμα είναι για να ξεκινήσει εκ νέου η επίθεση των Bucks, καθώς δεν είχε βρει. Πάνε το τελευταίο σου. 9-16 λοιπόν, Χρήστογλου. Γίνει ο Λέφας στη γωνία. Μπούφος. Πάλι Χρήστογλου, βρίσκει καλά. Θα το πάρει ο Τάσος όμως, ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος στη γωνία. Μια άνθρωπο 45 μήτες, φυλάρετο στο επιθετικό rebound. Στην κίνηση ο Τάσος έρχεται ταχύτατα. Χρήστογλου, σούτ για 3. Είναι άστοχος, Χρήστογλου έχει βρεθεί ελεύθερος. Δεν παίρνει τρίποντα, βρίσκει μαρκαρισμένος και πήρε. Επιθετικό rebound. Φυλάρετο δεν πήρε το φάουλ που ζήτησε. Που διέξε την εντύπωση. Ο Ρενόπουλος. Ο Βασιλείου στην weak side, ο Πασακύρος, για τι θα το πάρει. Μέσα! Δεν βρεθεί ελεύθερος. 9-19 στους 10 πόντους η διαφορά υπέρ του Φίνικα. Είναι πολύ κοντά στο να καλύψει το handicap. Μόλις στα 12 λεπτά είναι. Λέφας. Χρήστογλου. Και πάλι Λέφας η γωνία. Και πάλι με τον Χρήστογλου. Και πάλι Λέφας, για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος. Άλλαξαν πολλές φορές. Του γιώτες, επιθετικό rebound του Μπούφο, αφήσει την μπάλα στο καλάθι με το δεξί. Τώρα πέφτει κάτω από τους 11, τους 8. Έχω μια μικρή μανία με τη διαφορά απόψη, η αλήθεια είναι ομολογουμένος Δημητρίου. Δεν είναι θα δώσει την επιλογή ο Σκλέπος αυτή τη φορά, πάει μόνος μέχρι μέσα του Δημητρίου, θα ευστοχίσει και πάλι! Θα παίρνει το φινάρι εδώ. Μπούφος, αυτός θα κατεβάσει τώρα την επίθεση για τους Bucks όπως φαίνεται. Τάσος. Τάσο φανάξει κάποιος, κερδίσει το φάουλ Μπούφος από τον Πολυνόπουλο, πρώτο φάουλ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν υπάρχουν πολλά φάουλ στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Χρήστογλου. Είναι από τον Μπούφο. Θα δώσει το screen τώρα ο Μπούφος, θα το εκμεταλλευτεί ο Χρήστογλου σε πρώτη φάση. Μέχρι μέσα είναι άστοχος στην μπάλα. Περπάτησε στο κεφάλι, φιλάρετος, το μετρούσε, ανέμπαινε. Πράγμα που σημαίνει ότι το φάουλ με το σώμα που έκανε χαρακτηριστικά όπως λέει ωραία στη γραμματεία ο Παπαβασιλείου στο Χιλάρετο. Και είναι μάλιστα το δεύτερο του, θα το στείλει στη γραμμή για δύο βολές. 7 λεπτά ακόμα ακριβώς για την λήξη του πρώτου μισού, έστω πως Χιλάρετο στην πρώτη.
δεύτερη θα σβρώξει την μπάλα που μας έχει παίρνει ο Πολυνόπουλος. Δημητρίου. Να κλείσει κλέπος την μπάλα και να περάσει εντός. Βρούσε ένα σκρίν ο Τάσος, ο αδερφός του. Η Βουίτσα είναι το βασικό πάλι στο Δημητρίου. Πίσω χάσει, η Λέφας ήταν εκεί πέρα. 2-1-2-2 τρέχει ο Μπασοκύρος. Δεν θα καταφέρει όμως ούτε να κλέψει την μπάλα από τον Λέφα, ούτε να τον κόψει. Έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα ο Μπασοκύρος. Αλλά ο Λέφας σκόραρε. Ο μυρική μάχη μας μπρόξει τελικά την μπάλα ο Φιλάριτος στη συμπέκτη του. Δεν πήγε μπάλα στον Λέφα. Φάουλ τώρα από τον Μπασοκύρο στον Τάσο. Μία παρατήρηση και οι δύο μάτες λέει ένας από τον δύο ρεύς. Ενδεχομένως να ακούστηκαν κάποια πράγματα που δεν είναι στην κάμερα. Αλλαγή τώρα. Και contrary to popular belief, περνάει ο Ηρακλής Κλέπος στη θέση του Παπαβασιλείου και όχι του αδερφού του. Με πολύ ψηλό σχήμα τώρα η Phoenix BC. Ποιος θα πάει, ποιος θα έχει πίσω λέει χαρακτηριστικά από το Βασιλείο, ο οποίος πέρασε στον πάγκο. Αποτελεί τώρα τον έκτο παίκτη. Φινικά ο οποίος κάθε στον πάγκο. Μετά έχει το καλάθι, βγήκε η άμυνα. Παίρνει ένα screen από τον Κλέπο Βασιλείος. Ένα jump shoot από τον Τάσος, Κλέπο πήρε το screen ο Βασιλείος. Φάουλ. Φάουλ που έχει κρατήσει τον Τάσο Παπαδόπουλο. Θα κύρω στις βολές του. Έστω εδώ στην πρώτη. 14-22. Έστω εδώ στη δεύτερη. Και ετοιμάζεται αλλαγή τώρα να περάσει. Κασιούλας πέρασε στη θέση του Τάσου. 14-23 λοιπόν στους 9 πόντους η διαφορά. Χρήστογλου. Λέφας, δύο πύργοι Τάσος και Ηρακλής Κλέπος μέσα στη ρακέτα. Σε διά τρεις τώρα έχει βγει ο Τάσος να καλύψει τον Λέφα, ο οποίος προσπάθησε τον τρίποντο. Ο κύριος πέρασε τον Κασιούλα, πάει τα χίτα. Δεν κατάφερε να κερδίσει όμως τον Χρήστογλου. Τον πέρασε αλλά δεν ευκόχησε. Χρήστογλου. Κάτσε σκρίνει από τον Μπούφο. Στη γωνία ο Λέφας πήγε να βγάλει μια πάσα στον Τάσο Παπαδόπουλο. Πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα και τέτοιο Τάσου. Πάει μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ του Δημητρίου. Οκ. Μεταδίδει το πνεύμα και στην υπόλοιπη ομάδα του. Μια άμυνα που βγήκε από το πολύ ψηλό σχήμα που είχαν. Που έχουνε, ωραία. Που έχουνε αυτή τη στιγμή στο παρκέ Phoenix. Μάλιστα δύο πόντι που ήρθανε και τώρα τρεις προϊόν της καλής άμυνας. Στεφαρής άμυνας μάλιστα, χωρίς πολύ φυσικά το παιχνίδι. Λέφος περνάει εκτός. Μπούφος. Πάλι εντός. Χρήστογλου. Ίσως είναι η Ρακλής στον άδειο από τον πάγκο από τον Βασιλείο, αναφερόμενος στον Λάρετο, ο οποίος προσπαθεί να βρει θέση μέσα στη ρακέτα. Θα έχει δύσκολο έργο απέναντι σε δύο πάρα πολύ ψηλούς παίκτες, πολύ ψηλούς αντιπάλους. Όλο που έχει χειρωθεί τώρα στον Τάσο Σλέπο. Λυπάμαι εύκολο, φωνάζει χαρακτηριστικά κάτω από το Φίνιγα. Χρήστογλου. Μήπως σε μια κάπως άβολη για αυτόν θέση. Ζουδιά 3 Χρήστογλου έχουν τελειωθεί. Ελεύθερος είναι άστοχος. Επιθετικό rebound, ένα jump shot είναι άστοχο. Από τον Μπούφο ο οποίος πήρε ο ίδιος το επιθετικό rebound. Στη γωνία έχει βρεθεί ο Τασούλας, πήρε και μπουμπουνάει ένα ακόμα τρίποντο. Είναι άστοχος ο παίρνει στον Τάσο Κλέπο. Ο Σακύρος ξεχύνεται στα μισθό γήπεδο. 2-1-2-1-2-2-2 πάει μόνος μέχρι να το κερδίσει.
Όχι, δεν θα κερδίσει, θα κάνει το επιθετικό φάουλ. Του Δημητρίου. Αυτό έχει σημειωθεί επιθετικό φάουλ λοιπόν. Πάσος. 14-26. Το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Σύμφωνα με τη διαφορά, κούπηκε από τον Τάσος Κλέπε ο Τασούλας και έχει βγει στο ανοιχτό κύπελλο Δημητρίου. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Δύο ακόμα πόντι περνάνε μπροστά στη διαφορά. Στους 14 πόντους διαφορά για τον Φίνικα και συνολικά στον έναν. Έχουμε ντέρμπι. Από το προηγούμενο παιχνίδι μέσα ταχύτατα χορευτικό στον αέρα Τάσος. Ο Παπαδόπουλος είναι εύστοχος, πέφτοντας κάτω. Κύριος. Δώδεκα. Δεν διαφορετικά πάρει ένα σχέδιο τάσο. Ο κύριος θα γυρίσει. Έχει θετικό rebound τον Αριστότη και πάλι είναι εύστοχος, έβαλε ένα καλάθι. Πίσω λουπ. Θα το πάρει, είναι άστοχος και να είναι παίκτες. Κάνανε κίνηση για να πάρουν πάλι, υπάρχει επιθετικό rebound του Βούφο και πάλι. Τάσος. Νάρετο έχει χρησιμοποιηθεί από τρεις παίκτες, θα χάσει τελικά. Ο Σύρος κλείνεται από το προσωπικό του αντίπαλο, τον Χρήστογλου. Τρεις το φάλο από αυτόν. Τρία πέντε λοιπόν τα ομαδικά φάουλ, έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι μπαγκς, παρακολουθούμε. Θα διευθυνθεί κάτι σύμφωνα με τους ρεφς. Ο κύριος έχει βγει μπροστά ο Ρακλής από τον Τάσο, από τον αδερφό του και τον ανάγκασε στο να κάνει βήματα. Τάσος στάθηκε και είναι έστοχος τελικά, 10-30. Τσακίδος. Πάνε σκένα τον Πολυνόπουλο, έκανε μια προσφύση, θα αλλάξει με αυτόν. Μητρίου. Ζήτησε ο Ρακλής καθαρά, φώναξε κάποιος από τους μπαγκς. Επιστροφή λοιπόν στο ξύλινο κύριο Τιβάου, έχει περάσει εκτός, έχει κάποιο θέμα με το πόδι του, αν δεν κάνω λάθος. Βλέπως το νούμερο 7, σε πίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, έχει περάσει από τον Βασιλείου στη θέση του αναγκαστικά. Στη γωνία τα σφύλλα σου για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει deflection. Ο Σωτήρος έκλεψε τελικά. Θα είναι μόνος του 2-2. Δημητρίου θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Νίκησε και πάλι στο ανοιχτό γήπεδο. Στο προσωπικό του δίχολο κλείστον τα σφύλλα αυτή τη φορά. Σφύλλας. Δημητρίου απέναντί του τώρα και στην άμυνα. Λοιπόν, deflection θα συγκρατήσει ο Δημητρίου. Ο κύριος έχει ξεχυθεί στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Πολυνόπουλος δεν πήρε όμως την μπάλα. Έχει κλειστεί από τον πιστικό τρίμπαλο ο Βασιλείος, περίπου στο κέντρο. Πάρει τώρα από τον Βασιλείου. Φεύγω σε ένα jump stick χωρίς να φύγει το δεξί του πόδι από το έδαφο. Είναι άσχημος έπειτα από διπλή αναπήρηση του Μπούφο στο rebound. Στις όλοι. Όλους άμυνα ζώνης τώρα, 3 και 2 οι παίκτες κοινικά. Πίσω του. Ο Σιούλας έχει βρεθεί ελεύθερος, θα πάρει ένα μακρινό δίποντο, ήταν πίσω του και ο Δημητρίου και είναι έστοχος. Ο Σιούλας. Υπάρχει το βαθερία τώρα του Χρήστολου από τον έναν, στον έναν εκ των δύο ρεύς. Ο Σαχίρος για 3 είναι έστοχος. Καταλαβαίνετε. Την αμυντική ανισορροπία που επικρατούσε στην αντιπαλή ομάδα. 20-35 σουτ για 3 ελαφαντίζει ο Τάσος. Είναι άστοχος ο ίδιος επιθετικό rebound. Πάρα πολλά τρίποντα πολύ γρήγορα. Εμείς λίγο η All-Star η φάση μας.
Μπουφός. Τύχο. Θα μια πάσα για δεύτερη φορά. 17 δευτερόλεπτα λοιπόν. Ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχε αντιληφθεί ο γεγονός ότι τελείω να φοράμε τις επίδεσεις ο Πρίστολου. Και έτσι υπάρχει time out που έχει καλέσει η ομάδα του Φίνικα για να οργανώσει την τελευταία επίδεση που ανοίξει αυτήν για το πρώτο μισό. 12 δευτερόλεπτα απομένουν. Ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Bucks διαφορά στους 15 πόντους και συνολικά στο συν 2 για το Φίνικα. Αν βάλουμε μαζί και τη διαφορά του πρώτου παιχνιδιού σύμφωνα με την οποία πορευόμαστε στο δεύτερο, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα μαζί μας. Επιστροφή στις ρίζες λοιπόν, όπως λέει και ένας πολύ γνωστός hip-hop καλλιτέχνης με τρία γράμματα στο ψευδόνυμό του. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Τελευταία επίθεση ανήκει στο Φίνικα. Έχει 12 δευτερόλεπτα για να αυξήσει και πάλι τη διαφορά εκ νέου και υπάρχει σφύριγμα. Οπα. Υπάρχει σφύριγμα καθώς ήτανε 4 οι παίκτες των SKG Bugs πράγματι κατά την έναρξη της επαναφοράς. Μέσα ο φιλάρτος εντός. Ζέστη μας χτυπάει κατά κούτελα μερικές φορές Δημητρίου. 10 δευτερόλεπτα. Σαν πως έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Πέντε στο Δημητρίου. Γενικά έχει πάρει ένα σκρέμπτο από το σκρέμπτο αυτός. Δώστε την μπάλα, πάρτε πρώτα σκάμπτο. Θα προσπαθεί, δεν θα πάρει το τίποτο. Φιλάρτος έπισε καλιά, αν έχει μπερδευτεί στην κορυφή ο Βασιλείου. 20-35 λοιπόν παραμένει το σκορ. Δεν λειτουργήσει ούτε το time-out που κάλεσαν όπως φαίνεται οι παίκτες του Φίνικα, οι οποίοι είναι μπροστά με 15 πόντους, έχουν φέρει τούμπα εντός εισαγωγικών το παιχνίδι. Είναι μπροστά με 2 πόντους συνολικά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τα πάντα θα κρυθούν στο δεύτερο μισό, ποιος θα περάσει στα προημιτελικά και ποιος θα πάρει το εισιτήριο για την άνοδο του χρόνου στη Master League και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στο ξεγυμναστήριο του ΠΑΟ, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. Πρώτη κοροχή για την έναρξη του δεύτερου μισού είναι για τους SKG Bugs, επειδή έκαναν και κάποιο warm-up κατά τη διάρκεια του time-out και στο πρώτο μέρος του είναι η μπάλα περνάει κόσμος, γίνει άμυνα του Φίλικα. Στο πρώτο μέρος ας πούμε της ανάποδας του πρώτου μισού, το διάλειμμα περίπου 6 λεπτών που υπήρχε, είχαν δώσει έμφαση στο τακτικό κομμάτι, ήταν μαζεμένοι στον πάγκο τους. Μετά πήγανε να κάνουν κάποιο warm-up. Ο Παδόπουλος με το νούμερο 44 έχει έρθει στο παιχνίδι, παίρνει και την μπάλα, έκανε πολύ warm-up με τρίποντα και ήταν και αρκετά εύστοχος σε λίγο off the record σχόλιο. Θα κλέψει την μπάλα του Σούνας, δεν καταφέρνει να κλειτήσει από ο Σικύρος. Κλέβει. Συγκρατεί δηλαδή. Για 3 είναι άστοχος, θα προσθέτει το rebound. Ο Σικύρος του πάλι. Στο Σκλέφος θα προσφέρει να συγκριθήσει σε δεύτερο χρόνο μετά από παρέμβαση δύο παικτών, δύσκολη προσπάθεια. Θα πρώτα με την κόρη πάντα που έχω τελικά. Θα σας πω ο Παπαδόπουλος. Συγκριθέτω σκούλα σου για 3. Μέσα! Σε στέλνεται σιγά σιγά η μηχανή το πολυβόλο των Bucks, για να δούμε. Παρ' όλα αυτά ρίχνει τη φορά στους 12. Ασακύρος. Δεν είναι τάσος Σκλέπος για να του δώσει το σκρίπτ και να κερδίσει το φάουλ από τον Τζάνθο Δημητρίου, ο οποίος για τους Τζάνθος θα έκανε κάποιες δηλώσεις πριν από το παιχνίδι. Είναι στο παρκή και κατά την έναρξη του δεύτερου μισού και επίσης τα τελευταία δευτερόλεπτα μια πρώτη φορά. Έξω από τη δεύτερη την τρίτη, μια στις δύο. Στο πάλι σειρά και πάλι 36 πόντους. Φίνιξ. Υπάρχει ο Σιούλας. Ο ένας ρεφ, τώρα θα συζητηθούν οι ρεφς. Ο ένας ρεφ έδωσε βήματα, μάλλον καλά και φάουλ. Για να δούμε τι θα αποφανθούν τελικά οι ρεφς.
Ο διαιτητής που ήταν πιο κοντά στη φάση έδωσε καλά και φάουλ πάντως. Τα λένε οι ρεφς μεταξύ τους για να δούμε τι θα δοθεί τελικά. Καλά και φάουλ τελικά. Μέτρησε. Σύμμια πολύ λοιπόν για τον Δοσκίνα. Κύριος Άσοχος στην πολύ. Γιατί έπαιρνε στο τρίποδο από αυτό. Ως ο κύριος Ποδόπουλος. Είμαι σίγουρος ότι ο Ποδόπουλος με το νούμερο 24 ψάχνει τρίποδα. Ως ο κύριος μόνος με τη μέσα. Πάρει τη φλέξιον. Για να δούμε ποιος θα διεκδικήσει ο Δημητρίου τελικά. Ωραία πάσα στον Τόσο Κλέπο, ο οποίος παραμόνευε ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Άστοχος και πάλι, και πάλι επιθετικό rebound, καλά αυτό το foul. Επιμένω νίκησε. Χρησιμοποίησε το ύψος του ο Τόσος Κλέπος. Ανάληψη της βολής, άστοχος ο Σκλέπος. Δηλαδή και πάλι. Άστοχος πάλι. Άστοχος το rebound. Κούφος, μόνος που μέσα θα χάσει τελικά, θα συγκρατήσει. Θα το βγούμε σε δύο που παίζει πάρα πολύ καλή άμυνα, θα κάνει το foul τελικά όμως. Κούφος έβαλε και το καλάθι. Ένα ακόμα goal foul με τους Bugs. Προηγουμένως από τον Τασούλα τώρα από τον Γούφο. Αυτό το σχέδιο πολύ άμεσα τρίποντα τώρα. Αυτήρος. Παπαδόπουλος, παίρνει στο λέφα σου, θα τρίσω το πάρει, είναι άστοχος τώρα. Στην πρώτη του προσπάθεια. Μήπως. Τάστος, παίρνει τον πάσα χείρο, πάρει ένα screen από τον Ξάνθο. Έφασε από τη γωνία σου για τρεις, είναι άστοχος. Μάλιστα. Μπορούσε πάρα να γιώτη φανάζει κάποιος από τους συμπέκτες του Ξάνθο. 31-38 και φορά πέφτει στους 7. Υπέρ τον Phoenix BC. Ωραία πάσα, δεν καταφέρω όμως κερδίσει ούτε το φάουλ. Ούτε να βάλει το καλάθι ο Τόσος Κλέπος. Τους έχει χτυπήσει λίγο, ας ελπίσουμε να μην είναι σοβαρό. Με φως παραμένει στο πάγκο. Σάνθος. Σάνθος θα βγάλει μια πάσα στον Σάνθο Παπαδόπουλο. Κούφος βρήκε ανοιχτό διάδρομο και δημιούργησε κιόλας. Δύσκολη προσπάθεια φέρνει σε δύο αντιπάλους. Τάσος βλέπω το rebound, ο κύριος μια μακρινή πάσα, δυνατή, δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Δημητρίου. Το time out έχουν καλέσει οι παίκτες του Φίνικα βλέποντας την διαφορά. Να έχει πέσει τους 7 πόντους κατά την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Έχει πάει και στους 15 λίγα αγωνιστικά λεπτά πριν στο πρώτο ημίχρονο. Θα τη λήξη αυτού. Στρέφουμε σε πολύ λίγο λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Ναι, αυτό. Επιστροφή λοιπόν στο ψήφιμο σύνδεο του ΒΑΟ. Εγώ 8 στην άμυνα λέει χαρακτηριστικά ο Τασούλας. Ο οποίος θα πάει πάνω στον Πολυνόπουλο, θα τον αναφέρετε. Έναρξη λοιπόν. Επανέναρξη μάλλον του παιχνιδιού. Μπάκι στην περιοχή. Πιο χαλαρό τέχνο τώρα. Έχουν μπει κάποια σουτ. Αυτός. Τα χέρια από τους αντιπάλους των Bugs μέχρι μέσα είναι άστοχος ο Λέφας, ο Παπαδόπουλος στο rebound. Ανοίγει το γήπεδο, θέλει να τρέξει. Τρέξει αυτέρυγα, πας ο κύρος. Ο κύρος Παπαδόπουλος και Δημητρίου, χαμηλό σχήμα τώρα τον Φίνιξ σχετικά και Πολυνόπουλος στο 4 και Ηρακλής Κλέπος, ο οποίος έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο στο 5 που αλλού είπα, ήτανε. Τάσος. Έβαλε μια ωραία πάσα, δεν συγκράτησε όμως ο Τασούλας. Θα κλείσει την ενόηση. Έχει το 2 Δημητρίου.
Το Βορόπουλο μέχρι μέσα είναι άστοχος. Κουβός το rebound. Δεν έχει πάρει φωτιά και πάλι. Κουβός. Πέρασε παγιά το Κώστ. Ο Κώστ είναι άστοχος με τη μία όταν φιόλας. Πού θα χάσει αυτός. Κουβός. Επιλέγει να μην κυνηγήσει την μπάλα. Και δεν θα περάσει εκτός. Αλλάξτε. Αυτός. Στη γωνία τα σούλα στο για 3 απέναντι στον Ιωγκλή Σκλέβο είναι εύστοχος. Βιώνουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά οι Bugs. Για τα 4-38. Ζωσ κύριος Ιωγκλήου. Απέναντι στο Τζάμπ ο οποίος παίζει καλή άμυνα. Έχουν πάει 2 παίκτες στον Ιωγκλή ο οποίος θα γυρίσει. Απέναντι και στους 2 είναι άστοχος όμως. Μπούφος. Τάσος. Στη γωνία αλέφωνα στα 11 και πάλι Τάσος Παπαδόπουλος. Μπούφος στην περίμετρος για 3 δεν θα το πάρει, ξανά ζήτησε. Έχει μισμάτς κατά του, οπότε βγάζεις την κορυφή σου για 3 στην άσχημα στο Παπαδόπουλος. Επιθετικό rebound και πάλι, εύστοχος. Μπούφος. 36-38 έχουν κολλήσει αυτό και πολύ πολύ ώρα στους 38 πόντους του ενεργητικού. Και παίκτες του Φίνιγα. Ο Σκύρος. Παπαδόπουλος. Πολύς πάω χωρά στις άξεις τους Μπάκης Παπαδόπουλος. Ο Σωτήρος δείξε και πήρε ο Δημητρίου. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Ξάνθο, ο οποίος το έκανε με το που πήρε την μπάλα από τον προσωπικό του αντίπαλος. Μέχρι στη ρακέτα. Και... Καλαγίου, στο ίδιο περνάει στη θέση του Ξάνθου. Για τους Bugs. 7 πλέον παίκτες στον Phoenix. Δημητρίου. Κωνσταντίνος. Ηρακλής. Έχει 3 παίκτες στο απέναντί του τώρα. Κωνσταντίνος στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος προς τη μην. Δεν παρέμεινε. Παραδείγμα Πονόπουλος για 3 άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound του Δημητρίου. Άστοχος κι αυτός. Μόνο ταμπλό. Φυσικά το. Πώς σηκώνεται τώρα. Τον Ηρακλή. Πάλι έχει βάλει πλάτη ο Παπαδόπουλος. Για 3 μπασταχύρωση είναι άστοχος. Ηρακλής δεν θα πάρει το δικό rebound. Λέφας. Χρήστοβλου τώρα. Έχοντας φρέσκα πόδια και φρέσκο μυαλό, λέει η λογική. Λέφας. Ένα jump shoot είναι έστοχο από μέση απόσταση. 38 όλα. Σε συν 13 συνολικά η διαφορά. Και πάλι για τους Bugs. Πρέπει να ξεκολλήσουν τους 38 πόντους και γρήγορα. Φίλιξ, ο Παπαδόπουλος του για 3 μέτρες βρήκε ελεύθερο σε φορά είναι άστοχος Πολυνόπουλος στο επιθετικό rebound. Χρυσόγλου παίζει καλή άμυνα, Σερμιχέντη σχεδόν στο Δημητρίου. Την μπάλα. Σπάνει και μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Πανικό rebound από την Ασούλα. Μπάλα χτύπησε στο πόδι του Χρυσόγλου. Υπάρχει τεχνική ποινή. Στον Πολυνόπουλο. Μια βολή λοιπόν που θα εκτελέσει ο Μπούφος. Δεν μιλάμε σε κανέναν, λέει. Θα την διευθυνθεί ο Ξάνθος από τον πάγκο. Έστωχος. Στη βολή της ελληνικής στιγμής, ο Μπούφος. Μπροστά και σε αυτή την αναμέτρηση με έναν πόντο πλέον υπάρχει. Τάσος. Λοιπόν, καθώς την πάσα δεν θα καταφέρει να περάσει τώρα στο Χρήστογλου. Στο Σκύρος. Δημητρίου, reverse, γύρισε, έπισε κάτω από τους πλήκους αντίπαλους. Ο πρώτος ήρθε και δεύτερο το Μπούφος. Μόνο καλά δεν υπάρχει κάποιος τροματισμός, χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Δημητρίου στη μεταφορά. Ίσως πήγε απέναντι σε 2 παίκτες. Καλά και φάουλ. Πρώτος πέρασε εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο.
Μέσα στο τρίποντο του Βοχυριώδη Σέντερ τον Φίνιξ. Με ένα ακόμα time out. 39-41 λοιπόν. 4-3. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες του Φίνικα. Δεν έχουν δικαίωμα να δώσουν οι Bugs φάουλ χωρίς να στείλουν αντίπαλό τους στις βολές. Επιστρέφουμε το πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν. Οι ομάδες δεν εξάλληψαν τον χρόνο που είχαν διαθέσιμο στο time out, είχαν λίγο νωρίτερα, αλλά έπασε. Κούφος. 2-3 τώρα η άμυνα Zonic, τον Zon του Phoenix, για 3 στο σύνολο είναι άνθρωπος από Βασιλείου το rebound, Δημητρίου. Δεν θα πάρει το τρίποντο, μια τρίπατα και το χαϊλό, καλά δεν και φάω, το δάσος τρέπω και πάλι. Παίρνω στον μπούχο αυτή τη φορά. Τον έχει χρειαστεί και το φάουλ. Στο σκλέπος πήγε ένας φροκ, την μπάλα βάζει ο κύριος πάλι σε αυτόν. Ρώτα για τα φέρετα σου. Από εδώ βουλός. Χριστόγλου. Θα σου πάω εδώ βουλός πάλι στη γωνία, τα σκύλα σου για τρεις απέναντι στον Πασαχύρο. Η μπάλα πήγε στο πάνω στο ταμπλό. Αν σου σκλέπω το rebound. Από εδώ βουλός, το σκύλο σε ένα τρέξιν τώρα. Η παίκτα του Φίλιξ έπισε. Τι έκανε εκεί πέρα ο Τάσος Παπαδόπουλος. Βρέθηκε ελεύθερος παρόλα αυτά. Αρκετά ελεύθερος για να εκτοχίσει. 6 πόντους διαφορά. Πάλι πέρα του Φίνικα. Χρήστογλου. Κατσούλα στη γωνία. Χρήστογλου. Συνάρτητος. Τάσος τώρα γυρίζει πάλι στην περίμετρο σου για 3. Λέφας είναι άσπαθος. Ας ο κύριος το rebound. Ο κύριος τρέχει. Για να μην σαν πόντ. 2 θα γυρίζει το foul. Άρχιε λέει χαρακτηριστικά ο Χρήστογλου στον Δασίλα. Αναφέρομαι στην τελευταία φάση. Πέρσι μία ακόμα. Τεχνική δεν έχει πιωθεί στο Μπασακύρα, δεν κάνω λάθος. Το νούμερο 4 είπε, ρε. Παπαδόπουλος λοιπόν στη βολή της τεχνικής σκηνή, το χρειαζόταν στον Πασαχύρο. Άστοχος. Μελίος τώρα ο Παναγιώτης Ξάνθος, ετοιμάζεται να περάσει εντός. Λέφος και το σύλλος περνάνε εκτός. Ξάνθος και τόσο Παπαδόπουλος περνάνε εντός. Άσπρος με δεύτερη επαφή, με γύρω χώρι, φάουλ, καλάθι και φάουλ και πάλι από τον Τάσο Σκλέπο. Καθαρά φώναξε κάποιος από τους μπάγκες, κάτι τέτοιο δεν έγινε, έχει γυρθεί από δύο παίκτες. Το σώμα το νούμερο 9, Λάρκος Παπαδόπουλος. Έχει χρωθεί με το φάουλ λοιπόν, συμφωνούμε τώρα. 39-48.
συν μία βολή. Τον έκαψαν πολύ γρήγορα. Έχετε σπίνικα. Έτσι όπως κλείσει τη βολή, ο Τάσος Χωροδόπουλος, ο Τάσος Κλέπος, διορθώνω όλα ίδια ονόματα. Δεν δεχόμαστε μερικές φορές, δεν χρειάζεται. Στους 10 πόντους λοιπόν θα πάρει διαφορά. Τάσος. Τάσος Παπαδόπουλος πράγματι, διαφορά μπουφος. Ο νέος Ξάνθος έχει βρεθεί λίγο, δεν θα πάρει το τρίποντο, Χρήστοβλου. Ο Ξάνθος πήγε με ρεύτια, πάσα μέσα στην ροκέτα, ο Φιλάρτος δεν πήρε και τίποτα μετά έκλεψε ταχύτατα μέχρι μέσα Δημητρίου, θα κουπεί τα φαρά του Μπούφο. Χρήστοβλου έχει μείνει πίσω, αρχιματικό πλέον έκλειμα τώρα για τους βάζεις έναν Ξάνθος, ότι είναι άστοχος πάσης, ο Ρόβλος Φιλάρτος. Θετικό. Τώρα έχει επιστρέψει ο Δημητρίου από την άλλη πλευρά του γηπέδου, ήρεμα φωνάζει ο Χρήστοβλου. Θα πάρει ένα σκέντρο φυλάκι, θα πάει μόνος μέχρι μέσα, παραγιώτης Ξάνθος ούτια, τρεις πρέπει να το πάρει, είναι άστοχος. Θα βρω πλούς στο μετελείο της επίσης. Μάχη το rebound θα βγάλει τελικό νικητή. Το Τάσο. Θα βρω πλούς, Χρήστοβλου. Πάλι Τάσο στη γωνία σου, για τρεις. Έστοχος! Ήρθε τελικά. Καλά φιντός παιδιάς και μάλιστα τρίποντο για τους Bugs. Σε δεύτερο χρόνο, μετά το εθνικό rebound. Ο Βασιλείου, ο Παπαδόπουλος, παίρνει στο Χρήστοβλου, θα πάρει ένα screen, θα βγάλει μια πάσα και δύο αντιπάλους μπροστά του, ο Δημητρίου, ο οποίος δεν πήρε, ο Πασακίνος πήγε στα νίντζα να κλέψει, δεν κατάφερε. Αφέντε να συντάσω. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ που έχει χρειαθεί στο Χρήστοβλου, έχει κάνει στο Πασακίνο. Απ' έξω η μπάλα. Ο Παπαδόπουλος θα έρθει στην επαναφορά. Ωραία άνθρωπος είναι. Μπορείς που έχω κάνει και μαθήματα στο πρώτο εξάμεινο για αγωγή του Λαγουένι. Ways Βασακύρος πάει μέχρι μέσα και διδάσκει μαθήματα. Μια στιγμή μιλάμε για αυτό στο πώς θα επιτίθεται κατά μέτωπο. Τώρα έρθει 2 ακόμα πόντους. Χρήστοβλου. Σε 9 πόντους διαφορά, 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Πούφος. Ο νέος Φιλάρτος ήταν κάτω από την ρακέτα, αλλά δεν πήρε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Σούταρα για τρεις, είναι άστοχος Παπαδόπουλος. Κοίταξε τις επιλογές του, πήγε μόνο στο πέντε τον Μπούφο. Υπάρχει επιθετικό rebound του Δημητρίου, όχι καλάθι. Θα αρχιστεί σε δύο βολές. Και έχει χρειαστεί το φάουλ στον Παναγιώτη Ξάνθο. Χρήστοβλου περνάει εκτός. Βασούλας εντός. Κολυνόπουλος εντός για την εξυπηρεσία. Έστω στην πρώτη Δημητρίου. Να κλείσει Κλέπος είναι στον πάγκο. Έστωχος. Στην δεύτερη Δημητρίου στις 11 η διαφορά. Και 11 δευτερόλεπτα για τους Bugs. Μπούφος τρέξει φορά για το Χρήστοβλου από τον πάγκο. Πάει μόνος και δεκόν σκόλς για να δούμε. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες είναι άστοχος Μπούφος χωρίς φαουλ. Κόπηκε από τον Τάσος Κλέπο. Και ο Φιλάρητος δεν υπάρχει. Φαουλ σε νεκρό χρόνο. Φαουλ που έχει ρωθεί στον Τάσος Κλέπο. Φιλάρητος θα εκτελέσει βολές σε νεκρό χρόνο. Αμέσως μετά από αυτό πάμε στην ανάπαυλα. Άστοχος με πρώτο Φιλάρητος. Πάμε, βλέπετε έχουν περάσει οι παίκτες εκτός. Έτοιμοι για να κάνουν τα δέοντα στην ανάπαυλα. Έστοχος, τριάστοχος Φιλάρητος. Στρογγυλοποιεί εκ νέου τη διαφορά στους 10. 43-53. Παίκτες περνάνε άπαντες τώρα στους πάγκους τους. Τρεις πόντους συνολικά της διαφοράς, έχω κουράζει πάρα πολύ με τη διαφορά, αλλά είναι σημαντική. Υπάρχουν πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα, όπως μπορούμε να δούμε. Πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στους 10 πόντους. Υπέρ του Φίνικα, έχει τρεις ακόμα να καλύψει, συνολικά η διαφορά στους τρεις. Υπέρ των Bugs ακόμα, τα πάντα θα κριθούν στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής περίοδου, δεν το λέω να πω του αγώνα με όλα όσα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο παραμεθά, μην είναι μαζί μας.
Επιστροφή λοιπόν στο γυμναστήριο του ΠΑΟ. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδο. Αυτό το catchphrase δεν είναι ιδιαίτερα κάτσι, πρέπει να βρω κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά, πολλά πράγματα υπόθηκαν κυρίως από πλευράς Phoenix. Δεν ήμουν σε θέση να αποκρυπτογραφήσω τίποτα από αυτά. Καθώς είμαι πολύ μακριά, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, από τους δύο πάγκους. Παρ' όλα αυτά, φάνηκαν αποφασισμένοι οι παίκτες του Phoenix να κερδίσουν το παιχνίδι και τη διαφορά υπέρ τους. Δημητρίου λοιπόν, η έναρξη βρίσκει τους Phoenix BC με την μπάλα. Ο Σακύρος, ο οποίος έχει επιτελέσει πάρα πολύ μεγάλο έργο. Ο Βοδόπουλος μέσα. Τάσος πρέπει να γυρίσει απέναντι στον Μπούφο, είναι άστοχος. Τάσος στο rebound. Σκύλας. Ο Βοδόπουλος. Φέρνει μέχρι στον Μπούφο. Ο Τάσος για τρεις θα το πάρει με μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχος ψηλά στο rebound. Τάσος. Τάσος. Στα 9 δευτερόλεπτα τώρα, μη σουτάρει. Μη σουτάρει απέναντι φωνάζει ο Πασικίνας με τον το Λεύκα έχω την εντύπωση. Σουτ για 3 θα μπουμπουνίσει από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος έρμπολ ο Ρεσούρας. Σουτ για 3 με τον Λεύκα θα μετρούσε σύμφωνα με τον Ρεφ. Είναι άστοχος όμως. Σεκύρος. Ο Λόβλος σουτ για 3. Είναι συν 13, ακουμπάνε και πάλι τη διαφορά, ισόπαλα το παιχνίδι, ισόπαλη σειρά. Τον τρίπο του Παπαδόπουλου, Τάσος, Ούφος. Όρθιοι παίκτες τώρα στους πάγκους, σκαστή μπάσα, στη γωνία, ένα jump του Τάσος να το πάρει, είναι άστοχος, πήγε ένας μπροξ στην μπάλα, όπως δεν τα κατάφερε, πάνω πάει τον Τασίλα όμως. Πέρυσι από έναν αντίπαλο, είναι έστοχος με έναν closer, θα δικαιωθεί. Forward on bugs. 45-56, Σακύρος. Μητρίου βάζει πλάτη στον Σάντο και παίρνει στήριγμα. Πάω πέσει πλήθει στον Σάντο. Κάτι για τέταρτο η δυναματία. Ο Παπαδόπουλος σουτ για 3 από μακριά, είναι άστοχος και δεν βγαίνει καθίσει από το προηγούμενο. Με οριστημένη ταχύτητα σκυλικά πήρε το που μόλις είδαμε. Μπούφος. Στην ο Λέφας, Τάσος άλλαξε και πάλι σουτ για 3, Λέφας έχουν βρεθεί. Ελεύθερος από το Βασακύριο, είναι άστοχος, αμυντικό rebound από τον Τάσο, τον πιέζει. Ο Παπαδόπουλος. Είναι άλλη πλευρά σουτ για 3, είναι άστοχος. Δημητρίου, το rebound. Ο Παπαδόπουλος, ο Σακύρος για 3 θα το πάρει. Είναι άστοχος, τρέφει στο rebound. Ένα μόλις foul μέχρι στιγμής. Τόσος. Παίρνει ένα screen από τον Γιώργο Τσάντο. Πήγε για ένα ακόμα χρεπτικό, είναι άστοχος. Τόσος, στρέφω στο rebound. Ο Σακύρος μια μακρινή πάσα, το έχει κάνει πολλές φορές. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι Δημητρίου τελικά. Πέρασε το πιστικό γόλο αντίπαλο. Πάμε τώρα φανάζουμε άπαντες όρθιοι. Τώρα όχι. Που το χάλασε το ένα άτομο που κάθισε μόλις στον πάγκο των Phoenix BC. Ήθελα να νιώσω κι εγώ λίγο ποιητής τέλος πάντων. Λέβας. Τάσος στη γωνία. Σε πάρει ένα σκρέμπι τζάμπο. Σταματήσει την τρίπλα. Σε διάκρισε το πάρει ο Τασιούλας. Είναι εύστοχος. Και εδώ μπορεί να το χρήσει για τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει ξεχειριστεί στο γήπεδο. Έχουν την εντύπωση ότι έχουν στοχοποιήσει τον Τασιούλα στην άμυνα του Σιβίνιξ. Μισή σου διάτη, 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 μόνος του μέχρι να με κάνει μια μικρή βόλτα, έχει σταματήσει. Θα σας κλέβω, θα γυρίσει. Εύκολος, τι έκανε πίσω από την πλάτη του Μπούφου. Τι κάνει ο Τάσος Κλέβος. Okay. 48-60. Θυσιάζουμε στο τελευταίο εξάλεπτο. Τάσος Παπαδόπουλος. Βασίλας, παίρνει στον Βασακύρο τώρα. Τον Παπαδόπουλο, πάει μόνος του μέχρι μέσα, ένα running floater. Πάω χαμηλά που έχει προβεί στον Παπαδόπουλο με το νούμερο 44.
και αλλαγή. Σάντος περνάει εκτός Χρυστοβλου εντός συνδέσης. Τα σκύλες και μαραφορά. Ούπος. Θα πάρει ένα σκύλο από το Χρυστοβλου. Θα δω σε ρόλο το ένα jump. Σουτ είναι άσπρο, το σκύλο σε επιθετικό rebound. Θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Φάουλ δεν έχει ρίξει τον Βασιλείου. Ούς έχει κάποιες διαφωνίες. Θέλετε να συμφωνεί με την απόφαση του ρεφ. Στον ρεφ μάλλον. Εμείς τα 60 λοιπόν, συν μία. Μία βολή για τον Βασίλειο, ο οποίος την προσθυμίσω. Λοιπόν, φωνάζει ο φερόμενος του coach του Φίνικα. Παρά με την περιπάνω του Βασίλειου Δημητρίου. Παίρνει ασχέδια από τον... Όσο σκλέπω, ο Βασίλειος θα γυρίσει. Υπάρχει ένα ακόμα σφύριγμα. Ο οποίος έχει πληθήσει από τα σκούλα. Εσακίνος, είναι παραφορά. Πιέζει ο Τάσος Παπαδόπουλος, βγει από τον τρίποντο, θα εκτελέσει από τον Βασίλειος. Για τρεις, είναι άστοχος. Επιθετικό ριμπάντο, ο Τάσος Κλέπο. Θα αφήσει ριμπάρ στο καλάθι. Το ένα εκ των δύο τάγκς στον Phoenix BC. Πάμε σε ένα αδερφό σκούλο σε περίπτωση που βγει κάποιος που παραμετρήνει την βολή. Χρήστοβλου θα δώσει ένα screen, Τάσος. Όπως θα κάνει την μαστερικά στον Τασκύλο, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις με πολύ μεγαλύτερη πύλη και αυτό μέσα! Άντε θα φωνάζει από τον πάγκο, σαν δώσει. Συγκύρω. Με δυο πεντάλεπτο λοιπόν, στο σύν 9. Αφήνει κάποιο χέρι με χέρι, ο Πασκύλος δεν θα ξαναπάρει από τον Παπαδό Βασιλείου. Βρίσκεται στην περίμετρο να βγάλει μια βάση στον Παπαδόπουλο στη γωνία. Βλέπα στον τον Επιτηρή Σταλίδη, στερό λεπτά πριν να το πάρει, θα το πάρει ο Παπαδόπουλος. Με τα μπλο! Τι έβαλε! Τι έβαλε πολύ τώρα, είπε πίεση χρόνου και αντιπάλου. Μιλάει την κρίσιμη ώρα ο Παπαδόπουλος, το νούμερο 44. 53-65. Αν είναι ποτέ δυνατόν, θα σου Παπαδόπουλος. Πάρει ένα σκρίν από τον Χρυστόγλου. Θα σταματήσει τρίπλο, δεν θα εκτελέσει με το σκρίν. Ο Σούλας. Ο Σούλας μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια. Θα στοχίσει τελικά από το σκρίν rebound. Είναι πάσα Παπαδόπουλος και πάλι από το ίδιο σημείο που στο έξω που σε ένα ασύλληπτο τρίποντο. Δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Τάσος Κλέπος. Ο Σκύλας έσβηξε την μπάλα που είχε τελικά συγκράτησε. Υπάρχει σκύριγμα. Λάθος. Κατά το χειρισμό της μπάλας. Παίκτης βαράζει ο Χρυσόγλου. Ο Βασιλείου στην επαναφορά. Ο κύριος. Στην γωνία είναι ο Παπαδόπουλος, ζήτησε αλλά δεν πήρε. Είναι μόνος που έχει μέσα ο Μπασκύρας. Είναι άστοχος έχοντας αφήσει πίσω τον Πεσπορόν. Δεν μπορώ να τράσω. Ο Παπαδόπουλος πίσω πάρει τώρα την μπάλα. Είναι ένα, δύο, σουτ για τρεις από τη γωνία. Αλέφας άστοχος. Μητρίου θα κατοχυρώσει το αμυντικό rebound τελικά. Στο συν 12. Συν κατοχή για την ομάδα του Φίνικα. Ο Παπαδόπουλος από Βασιλείου. Δημητρίου. Είναι μόνος του μέχρι μέσα, βρήκε ανοιχτό διάδρομο! Από την αριστερή πτέρυγα, τι είναι έστοχος. Το συν 14, το συν 1 συνολικά. Πήγε στην Φίνικα. Time out που έχει καλέσει η ομάδα των Bikes εσπεσμένα. Εδώς βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία του παιχνιδιού. Τα πάντα μπορούν να συμβούν, το ενδεχόμενο της παράτασης είναι ανοιχτό, το θυμίζουμε. Εάν κερδίσουμε με ακριβώς 13 πόντους διαφοράς του Phoenix, τότε πάμε σε παράταση. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι για τα τελευταία 3-32, όχι 33 για να είμαστε ακριβείς. Δεν περνάει το 2-3 στο scoreboard. Anyways, πρώτη κατοχή είναι για τους Bugs. Χρυστοβλου κατεβάζει την επίθεση, set. Επίθεση, Λέφας. Βούφος στην κορυφή και πάλι ο Χρυστοβλου. Βούφος θα πάρει το jump shot. Χρυστοβλου έχει πούσει ελεύθερο σου διατρίσσα το πάρει. Μέσα! Ένα ακόμα τρίποντο, κοιτάξτε τι γίνεται στον πάγκο των Bugs.
Ο Σωτήρος στις 11 διαφορά. Ο Σωτήρος πάρει τα σκρίνα από τον Τάσος Κλέπο, παραμένει με τον συγκοντήτη μπάλα. Ο Τάσος Κλέπος έχει τραβήξει δύο παίκτες πάνω, την άλλη θα σπρώξει την μπάλα από τον Βασιλείου, αλλά εκεί που είναι ο Ξάνθος Χρήστογλου. 46 δευτερόλεπτα πριν την έναρξη. Επίσημος crunch time στο κουτσό του ΠΑΟ. Η γωνία Λέφας, Μπούφος. Χρήστογλου σου για 3 κόπη και αλλιώθηκε η προσπάθειά του. Τον Βασιλείο πίσω έχει ξεχτεί στον κουτσό του ΠΑΟ. Από τον Μπούφο πίσω θα γυρίσει απέναντι σε 2-9 άστοχος ο Παπαδόπουλος. Και στην πάσα Δημητρίου. Δημητρίου θα γυρίσει το φάουλ από τον Ξάνθο. Χειροκροτήματα από τον πάγκο Σινικά. Ένα 2 λεπτά μην αφανάζει κάποιος. Χαρακτηριστικά από τους μπάγκους. Αναφορά, Παπαδόπουλος απέναντι στο Λέφα και πάλι ζητιά 3 αμβάντως από τον Δημητρίου, είναι άστοχος. Αν έπαιρνε το τρίποντο ενδεχομένως να αποτελούσε παράγοντα χ για τη συνέχεια ο Παπαδόπουλος. Κάσος, η άμυνα φωνάζει κάποιος από τους παίκτες του Φίνικα τώρα. Χρήστογλου, Κασιούλας, στα 9 δευτερόλεπτα. Κασιούλας, πήγε να κλέψει ο Παπαδόπουλος, δεν τα κατάφερε. Χρήστογλου, έχει σταθεί, πήγε να βγάλει μια πάσα. Χτύπησε η μπάλα στο σώμα του Παπαδοσυλίου. Κλάβει την μπάλα, έχει μείνει κάτω του Χρήστογλου. Πάει ανάμεσα σε δύο ανάποδο, λέει, κόπηκε από το σταμπλό των εισαγωγικών του Δημητρίου. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Καθορία στο κατακόρυφο, στο συν 11 η ομάδα του Φίνικα. Χρήστογλου. Στην κορία ο Λέφας θα το πάρει σου για 3 μέσα! Μέσα απέναντι στο Μασακύρο. Time out εσπεσμένα από την ομάδα του Φίνικα. Και εδώ πέρα ίσως να χάνονται οι ελπίδες πρόκρισης. Ο Φίνικας στους 8 πόντους διαφορά, 1-26 ακόμα. Βρίσκονται στο μείον 5. Τεράστιο τρίποντο αυτό που μόλις είδαμε, πάρα πολύ καθοριστικό για τη συνέχεια. Κάντε λιγότερο από 1,5 λεπτό, 86 δευτερόλεπτα για το τέλος. 3-2 οταματικά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν για μια ακόμα φορά στο Χριστό Γυμναστήριο του ΠΑΟ. Το σκορ είναι στο 59-67 στους 8 πόντους. Βρίσκεται η διαφορά υπέρ των Phoenix BC, οι οποίοι έχουν τώρα την κατοχή. Από εδώ βλέπω στην αναφορά, ο κύριος. Τώρα θα πρέπει μπάλα, θα πρέπει στον κάτω. Και θα κερδίσει το φάουλ από αυτόν. Ήρθαν μόλις 2 δευτερόλεπτα. Δεν έχουμε άλλο να δώσουμε. Κάνει κάποιος το δίκιο. Ο κύριος, Τιονί Δημητρίου. Δημητρίου θα πάρει ένα σκρίνα από τον Τάσος Κλέπο, θα γυρίσει, φτάνει τις επιλογές του. Θα έχουν τρίγωτο έχουν εντύπωση οι παίκτες των Phoenix BC. Δύσκολη προσπάθεια πήγε να πάρει το φάρο, ενδεχομένως ο Πασοκύρος. Δεν το κατάφερε, υπάρχει. Παίκτες κάτω. Εξωτερή λοιπόν. Έχει εξωτερήσει κάτω ο Μπούφος. Έχει σηκωθεί, όλα καλά. Δεν έχει ζητήσει η αναγκαστική αλλαγή. Στην παναφορά από Παπαδόπουλο. Στον Βασιλείου. Παίρνει στην Πασχύλα. Ένα λεπτό ακόμα. Βασιλείος. Ο Σκλέπος θα τροποποιηθεί, πάει μόνος μέχρι μέσα, κόβει και από δεύτερο που βρίσκεται πάνω του, ένα ακόμα σφύριγμα. Δύο βολές. Σου ένας λέει κάποιος, λέει ο φαινόμενος ως coach που δίνει τα πράγματα που ο Βασιλείου πάει μισό, Δημητρίου. Είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Στον αυτό πόντου παραμένει διαφορά. Θα
Παπαδόπουλος πάει να διεκδικήσει στο επιθετικό επερχόμενο ενδεχόμενο επιθετικό rebound. Το τεχνικό πήγε λίγο περίπατο, έχω την εντύπωση την τελευταία πρόταση. Anyway, είναι άστοχος στη δεύτερη, ο Δημητρίου θα σπρώξει την μπάλα, ο Τάσος Κλέμπος εκεί πέρα που είναι αυτός, ο Παπαδόπουλος στη γωνία σου για 3, συγκράτησε, είναι άστοχος. Τάσος Παπαδόπουλος στο rebound. 20 δευτερόλεπτα, χαρά, Κονές, Ζήλας. Ζήλας χωρίς φαουλ, πράγματι πάνε οι παίκτες των Κομιτσιμπισίων αυτών. Δυνάμινα σου για 3, θα έχουμε στον Δημητρίου, είναι άστοχος, Δημητρίου. Μια άμυνα τώρα φαντάζει κάποιος από τους bugs και υπάρχει Ζήτσο Φάρ για 3 βολές. Και όπου έχει βγει το suitcase, μέχρι του πράγματι 3 βολές. Πλη 6 μπλεκ, με έψε το φάουλ του Δημητρίου. Οκ, για να δούμε. Let me get this straight που λένε και στο χωριό μου. 27 δευτερόλεπτα απομένουνε. 99-67. Εάν έχει στοχίσει και στις 3 βολές, ο Δημητρίου η φορά θα πάει στους 11. Αν βγει η άμυνα μετά, είτε με φάουλ είτε χωρίς. Για να δούμε. Έξω όμως παρόλα αυτά ο Δημητρίου στην πρώτη. Μην προτρέχουμε. Είναι ζωντανή πάντως. Ακόμα δεν ξέρω στο φινικά. Άστοχος στη δεύτερη, δικαιώθημα για μία ακόμα. Εάν μείνουν στους 59 από τους αντίπαλοι τους θα χρειαστούν τρίποντο. Εάν ευθύσει και στη δεύτερη, και στην τρίτη διορθώνω ο Δημητρίου. Είναι άστοχος στην τρίτη πράγματι. 59-69, δεν είμαι σίγουρος πόσο time out έχει κάθε ομάδα. Παπαδόπουλος, Χρυσόγλου. Λέφας, δεν θα πάρει ένα τόσο. Είναι εύστοχος τελικά. Ούτε τι γίνεται από τους bugs. Ο κύριος στο πάρτι μπάλα και υπάρχει στήριγμα. Υπάρχει στήριγμα. Συνεχίζει πάλι το παιχνίδι. Ο κύριος 14 δευτερόλεπτα. Παπαδόπουλος για 3. Άστοχος. Θα γίνει κύριος του παιχνιδιού. Πέντε το λέφα. Τα Στήλας 6 δευτερόλεπτα. Δεν θα εκδηλωθεί η επίθεση. 61-69. Θα φουτάρει τελικά ο Στήλας. Για 3 άστοχος. Δείξε πάρα πολύ ψηλά ο Κούβος. Τελικό σκορ λοιπόν 61-69. Κατάφεραν να πάρουν την νίκη απόψε. Αλλά όχι και τη διαφορά οι παίκτες του Φοίνικα. Στους 8 πόντους ήθελαν 13 για την παράδοση και 14 για να υπερκαλύψουν τη διαφορά. Για αυτούς το ταξίδι τελειώνει εδώ. Όσον αφορά τη φετινή development, κάπου εδώ πέρα τελειώνει και η συγκεκριμένη μετάδοση. Συνεπώς από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το οπτικό ακουστικό πλούσιο θέαμα, ομολογουμένως ευχές για όμορφη συνέχεια να είστε όλοι τέλεια, να περνάτε καλά. Όλα αυτά τα κλισέ, αλλά πολύ σημαντικά. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.